Όταν έχεις μια Τουρκία και μέσω των αξιωματούχων της να μιλάει για νόμιμες εξορίξεις, να ενέμουν στην αρχή του δίκαιου διαμερισμού, της αποστρατικοποίησης των νησιών, της μειονότητας στη Θράκη, να συνεχίζουν να θέτουν τη διχοτόμηση της Κύπρου, και αυτό να το λες επικοδομητικό διάλογο, θετική ατζέντα, αντίληψη της θέσης του άλλου, και να καλείς την Τουρκία να προσαρμοστεί στις αρχές του ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει θαλάσσια ή αέρια σύνορα, στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει βαθιές και βαθαίνει τις εμπορικές και στρατιωτικές συναλλαγές με την Τουρκία και τις χαϊδεύει την πλάτη για τις διεκδικήσεις της απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα και απέναντι στο δίκαιο, το διεθνές δίκαιο που διέπει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τότε νομίζουμε ότι ο λαός μας πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, γιατί ακριβώς αυτές οι επιλογές ουσιαστικά κάνουν ξεκάθαρο, πιο ξεκάθαρο, ότι προσανατολίζονται οι δύο αστικές τάξεις στη λογική του συμβιβασμού για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, του ορυκτού πλούτου, των ενεργειακών αποθημάτων, των δρόμων μεταφοράς, που άλλωστε για αυτά ενδιαφέρονται και οι αστικές τάξεις των δύο χωρών. Φυσικά, εμείς λέμε ότι αυτές είναι υπεριαλιστικές συμμαχίες ρευστές, δεν ισχύουν για πάντα, είναι όλοι εναντίον ολωνών και όλοι με όλους. Και ο λαός μας πρέπει να προτάξει ουσιαστικά την αντίθεσή του απέναντι στην εμπλοκή, στην πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας μας σε μοιρασιές περιοχών, οικονομικών ζωνών που προβλέπουν και επιθετικές ενέργειες εναντίον χωρών που ουσιαστικά προκύπτει και η ισοπαίδωσή τους άμα χρειαστεί, που κάνουν τη χώρα μας στόχο για τους αντίπαλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει αυτό επίσημα δηλωθεί από το Ιράν και από την Ρωσία, διότι φιλοξενούμε ακόμα πλέον, η φιλοδοξία είναι και πυρηνικά για την προετοιμασία της μεγάλης σύγκρουσης με την Ρωσία, για την, μέσα στη διαδικασία της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των υπεριαλιστικών πόλων. Μάλιστα. Για μας είναι η διέξοδος, η φιλία των λαών, η συνεργασία, ένας δρόμος ανάπτυξης οικονομίας, ο οποίος να οδηγεί σε ευημερία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλοι οι όροι και για το λαό το δικό μας και για το λαό το τουρκικό και για το λαό, τους λαούς όλης της περιοχής, και αυτό πρέπει να είναι η διεκδίκηση και ο αγώνας για να μπει αυτή η σφραγίδα από το λαϊκό παράγοντα, γιατί αλλιώς αυτές οι αντιπαραθέσεις, αυτά τα σχέδια τον οδηγούν σε πιο κοντά στη μέρα στην οποία θα τον εμπλέξουν σε μεγάλους κινδύνους και ακόμα σε στρατιωτικές αντιπαραθέσεις. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα στα της πανδημίας. Θέλω να μιλήσουμε αποκλειστικά για το υγειονομικό κομμάτι. Θέλω την κριτική σας και τη θέση σας επ' αυτού. Και θα αρχίσω αντίστροφα. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ ως προς το υγειονομικό κομμάτι, κύριε Στολτίδη? Κοιτάξτε τώρα, αν κρίνουμε τώρα για να το συμπυκνώσουμε σε σχέση με όλη την περίοδο από την αρχή της πανδημίας, βλέπουμε τώρα την εκτόξευση των διασωληνωμένων, των νεκρών, των κρουσμάτων. Και όσο και να ξεφύγει η κατάσταση, δεν έχει δείξει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να είναι η προτεραιότητά της η σωτηρία, της υγείας, της ζωής του λαού μας. Γιατί αυτά που είναι αναγκαία είναι οι ΜΕΘ που προβλέπονται και λείπουν χιλιάδες. Είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υγειονομικοί, γιατροί και νοσηλευτές, στην πρωτοβάθμια κυρίως φροντίδα υγείας, που θα μπορούσαν ουσιαστικά να απαντήσουν και στο επίπεδο της σωτηρίας, της υγείας και της ζωής του λαού μας, αλλά και στο επίπεδο της διατήρησης, της οικονομικής δραστηριότητας, για να μην πληγούν η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, γιατί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα όχι μόνο δεν έχουν πληγεί, αλλά έχουν ωφεληθεί. Βοηθούν, κύριε Στολτίδη, οι πορείες διαμαρτυρίας που γίνονται και οι συγκεντρώσεις που γίνονται σχεδόν καθημερινά πλέον? Φαίνεται ότι βοηθούν. Γιατί ακριβώς μέσα από τις διεκδικήσεις τους, πολλοί κόσμος, διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, κατάφεραν να αποσπάσουν αυτό που τους ανήκει, αν και ήταν πενιχρό το επίδομα, το έκτακτο αυτό, και συνεχίζουν. Για το υγειονομικό. Εσείς μιλάτε για το οικονομικό κομμάτι. Εγώ σας ρωτώ για το υγειονομικό κομμάτι τώρα. Φυσικά, το υγειονομικό κομμάτι έχει διαπιστωθεί και από την επιστημονική κοινότητα. Βέβαια, εδώ αυτά τα πρόσπισω με τα πρωτόκολλα έχουν δημιουργήσει σύγχυση στο λαό μας. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώνεται ότι οι ανοιχτοί χώροι με όλα τα μέτρα ασφάλειας έχουν μηδαμινό κίνδυνο. Και βέβαια, οι χώροι οι οποίοι έχουν διαπιστωθεί να έχουν εκτοξεύσει και να είναι εστίες υπερδιασποράς,
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα κάτεργα τα εργασιακά, στα οποία ένα κρούσμα που κρύβεται από, από κάποιον εργοδότη και υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες από τα σωματεία τα οποία δεν τα έλαβε υπόψη η κυβέρνηση και είναι εγκληματικές. Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Στολτίδη. Ναι. Κύριε Στολτίδη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι καθαρή προσβολή προς την νεολαία μας η δήλωση, η τοποθέτηση, η προσέγγιση από το κυβερνητικό στέλεχος. Τα παιδιά είναι χιλιάδες στους δρόμους, με αντοχές, με δίκαια αιτήματα για άνοιγμα των σχολών, με όλες τις ασφαλείς μεθόδους, τα πρωτόκολλα, την εφαρμογή τους. Για είναι χιλιάδες είναι όμως η πλειοψηφία, κύριε Στολτίδη. Ακούστε, για να γίνουν επιστήμονες, για να λειτουργήσουν με βάση το καθήκον στον κοινωνικό καταμετρισμό που προκύπτει από αυτό. Η αστυνομία δεν έχει καμία θέση στις σχολές. Ούτως ή άλλως επιδιώκει μέσω της καταστολής να επιβάλλει την είσοδο των επιχειρηματικών ομίλων για τον έλεγχο η κυβέρνηση, για τον έλεγχο των σπουδών, των εργαστηρίων, του περιεχομένου των σπουδών. Και ήκουμε με αντίστοιχα οικονομικά ωφέλη από τους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να βάλουν στο χέρι το εκπαιδευτικό συνολικά σύστημα. Τώρα, τα αστεία στην κυριολεξία, η αστειότητα, η αντιεπιστημονική, τον self-test για το άνοιγμα των σχολείων έδειξε ακριβώς το αποτέλεσμά τους. Όσο οι γιατροί οι ίδιοι το λένε, τους οποίους καταγγέλνουν και κυνηγάει η κυβέρνηση, τον Σιούλη, τον Καταραχιά, ακριβώς γιατί δηλώνουν οι άνθρωποι τι ακριβώς τους λείπει από τα χέρια τους για να σώσουν περισσότερους ανθρώπους και τους κυνηγάνε. Αυτοί είπαν, γιατί το μέτρησαν και είναι μετρήσιμο, ότι μόνο τα λεφτά για τα self-test και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, για να μην μιλάμε για τα άλλα τα εκατομμύρια, συνολικά των πακτολόγιων εκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους, θα μπορούσαν να λύσουν συνολικά το ζήτημα για τη θωράκιση του συστήματος υγείας και να μην τίθεται τέτοια ζητήματα που αξιοποίησε με την πανδημία η κυβέρνηση για να λύσει ένα σωρό ζητήματα που ήταν αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, όπως ήταν να τσακίσει την ασφάλιση, να τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις με την κατάργηση του 8ωρου και τη συνδικαλιστική δράση, να τσακίσει τη συντηρητική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων, κλείνοντας το σπίτι. Και ουσιαστικά, γιατί κλειστήκαμε όλοι στο σπίτι? Κλειστήκαμε για να μπορούν να μην δώσουν φράγκο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μην βάλουν ουσιαστικά κανέναν έλεγχο στα εργασιακά κάτεργα, στα οποία η υπερδιασπορά πήρε τέτοιες διαστάσεις. Κύριε Στολτίδη, ουσιαστικά έστειλε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή την κατάσταση στην πλήρη κατάρρευση. Δεν είναι απολύτως περισσότερο χρόνο.